πέρα από την All-Star Arena. Που ο εθνικός στάρ θα αντιμετωπίσει το τρίτο φύλλο σε ένα παιχνίδι do or die για εκείνο. Στου τριών πόντων, αστοχό. Διατηρηθεί ο εθνικός στάρ, θέλει τη νίκη. Για να βρεθεί στην διαδικασία των μπαράζ. Στου διαδύο, στο φύλλο θα πετύχει τους πρώτους δύο πόντους και να ανέβει διαχειρός Πανάγου. Να ανοίξω το σκορ. Βλέπεις με την μπάλα. Ο Γιάννης θα την αφήσει με το αριστερό. Δεν θα βρει στόχο. Οι πεντούχοι δεν θα καταφέρουν να συνδεθούν με το καλάθι. 7:57 από τα πρώτα 2 λεπτά. Σέργης για δύο, η μπάλα στο σίδερο, επιθετικό rebound, ούτε τώρα. Ο Τουρίδης δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, άποντος ο εθνικός. Σε αυτές τις πρώτες στιγμές αναμέτρησης, επιθετικό rebound από τον Καρυπιανό, ο οποίος δεν τελείωσε τη φάση, νέο λάθος. Ο εθνικός στάρ έχει μπει καποκεντρικά στο παρκέ της All-Star Arena. Του πρώτου 10 λεπτού τρίτο φύλλο προστά 2-0. Πολύ κακό σύμφωνος από την άλλη τον 6 και τον 15 για τον Σέχης Πανάγος, ο Δεκυγιάννη. Μια καλή άμυνα για τον εθνικό, ο οποίος καλείται να πετύχει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Γενιδάκης στο Ζουρίδη, ο οποίος θα σπάσει το ρόδι και όχι μόνο αυτό, θα το σπάσει και έξω από τη γραμμή των 6:55, δίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο προβάδισμα με βραχία κεφαλή. 2-3.
Καλυπιανός πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Θα καθαρίσει την υπόδεισα με την κόρη μπάου. Του τριών πόντων με ταυλό παρακαλώ. Καρδιανός να μαζέψει και από εκεί στον Πανάγο. Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Ο Γκούπερ Τελιγιάννης επιχείρησε σύγχρονων κοντών. Βόηθησε. Λίγο από την ενέργεια από τον Τελιδάκη. Όχι ανάλογο το τέλος. Εγάν γκάν παιχνίδι παρακολουθούμε με επιθέσεις και με 5 δευτερολέπτων. Εκατέρωθε. Για δύο θα στοχίσει. Στόλια θα μαζέψει στο Ζουρίδι, ο οποίος ακολούθησε. Πήρε την μπάλα, δεν είχε κανένα πρόβλημα να την αφήσει στο καλάθι και να δώσει προβάδισμα. Δύο πόντων στην ομάδα του. Γιάννης για τρεις, άστοχος. Το σκορ 3:50 για το τέλος της πρώτης νοφής της αναμέτρησης. Μια καλή άμυνα για τον εθνικό σκάρ, που προσπαθεί μέσω αυτής να βρει ρυθμό στο παιχνίδι. Σου τριών πόντων από τον Φλάσκο για πρώτη φορά προβάδισμα. 4 πόντων στο παιχνίδι. Πατέλη θα κάνει τον λάθος. Εκεί ο Τόλιας. Τόλιας θα καθαρίσει, θα τον σηκώσει ο Σέγγις.
τρόπο εμπορτικό. Παρόλο την κρισιμότητα, τέτοια θέλουμε να βλέπουμε. Το λιγάκι σας στόχισε. Νίξιου. Παιχνίδι χωρίς μια άλλο παρακολουθούμε και από τις δύο ομάδες. Έτοιμο το στοιχείο, επαναλαμβάνω, του Run and Gun. Σε καλά το παιχνίδι. Συνεχεία σαν να ξεσυνδέθηκε με το καλάθι. Λιγάκι θα πάρει την εξωτερική. Τώρα θα τελειώσει με πολύ όμορφο τρόπο. Νέο καλάθι για τον Τούρκο φίλο που θα μειώσει σε 8-12. Ένα δευτερόλεπτο. Στη λήξη επιπέτυχε ο άνθρωπος. Δελιδάκης ο σκόρερ. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Τούρκο φίλο, εθνικό στάρ. 8-12. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. Έλα μπρος πίσω να παίξεις πάλι. Star.
επίθεση, η μπάλα δεν ακούμπησε Στεφάνη. Φίλου θα ρίξει διαφορά στους 8. Δύο δευτερόλεπτα
πίεση του χρόνου. Ο Ζουρίδης θα κάνει ένα πολύ κακό σουτ. Το ξέρει και τους πάρα πολύ καλά. Μία τάξη των ικανοτήτων του. Τελικιάννης για τρεις. Ούτε αυτός. Είπαμε το παιχνίδι. Δεν διεκδικεί τα βνε σε ποιότητα σε καμία περίπτωση. Θα σταματήσει. Πανάγος. Η σάλα καλύτερα στον Παντελή. Με το Σέργη. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Ζουρίδης θα μας έξει. 1.50. Φαινομενικά πολύ εύκολη φάση. Το 12-20 θα διατηρηθεί. Λάπας. Τολιάς. Θέσα το ψηλό. Βγάζει την μπάλα χαμηλά. Εδώ η ρόλη. Άλλαξα. Τελικός αποδέχτης της μπάλας ο Φλάσκος. Πασέρο Τολιάς. Πάμε στο τελευταίο λεπτό. Τολιάς για τρεις. Μέσα 12-25 μάλιστα. (27) δευτερόλεπτα. Τα 14 ανήκουν στο τρίτο φύλλο. Παντελής. Δελιγιάννης για τρεις. Κοιτάξτε που πήγε η μπάλα. Γίνονται για αυτά. Καριτιανός. Άστοχος. Μίτσιου στην προσπάθεια να πάρει το επιθετικό. Εποπέζει σε φάουλ. Δεκαπτερόλεπτα. Λάπας, Ζουρίδης. Φλάσκος για τρεις από την γωνία. Η μπάλα στο σίδερο. 2 δευτερόλεπτα. Καριτιανός θα μαζέψει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Τρίτο φύλλο, εθνικό στάρ, 12-25. Το 4 ημίχρονο ξεκίνησε λοιπόν. Εδώ στην All Star Arena. Το 12-25 σκόρ του χρόνου. Στο συν 13 ο εθνικός. Λάγος όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο. Θα είναι αυτός ο οποίος θα ανοίξει το σκόρ. Είπαμε ο εθνικός χρειάζεται την νίκη για να βρεθεί στη διαδικασία τον Μπαράς και από εκεί να κυνηγήσει ένα από τα εισιτήρια που θα οδηγήσουν στην development την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Και από εκεί
Κατσίδης. Αλλά χαμηλά. Ο Γεωργάκης θα κοπεί σε πρώτο χρόνο από τον Σέργη. Βάλα και πάλι για τον τριτοφυλό.
1-1. Σε 14 πόντους η διαφορά. Τέλος της προτελευταίας στροφής. Στο σύν 14 ο Εθνικός κρατάει την τύχη στα χέρια του για την εξασφάλιση ενός εκ των εισιτηρίων που οδηγεί που οδηγούν στην διαδικασία των Μπαράς. Ακόμα ένα επιθετικό rebound. Έχει κάνει κράτη στο συγκεκριμένο τομέα. Ο Ανάγος εκπροχύσει σε νέο τρίποντο 20-34 μάλιστα. Ριβάδο το Γιωργάκη. Διαβολή στον Πανάγο. Για να δούμε αν θα ρίξουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Μίτσιου γίνει το λάθος. Ο Τολιάς θα αποτρέψει. Την πάσα Τσανικίδη στον πάγκο. Ντελιγιάννη στην θέση του. Νέο καλάθι 20-36 για τον Εθνικό. Από το μεσέλι το καλάθι. Γκράκης, Μίτσου για τρεις. Θα πήγε αυτό. Βρέχει τρίποντα από εδώ. Στην All-Star Arena. 23-36. Με το τρίτο διαδοχικό τρίποντο για το τρίτο φύλλο. Την αρχή έκανε ο Σανικίδης. Πάλι πήρε ένα καλάθι. 25-36. Η διαφορά θα πέσει στους 11. Σουρίδης για 3, θα μπει και αυτό. Όχι. Μάλιστα, έχουμε παιχνίδι.
εδώ. Φίνις τρίτου δεκαλέπτου από το τρίτο φύλλο. Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι πόντοι των γηπεδούχων έχουν προέλθει έξω από τη γραμμή των 6.75. Αντελής, ας κάνει για το σένα. Πανάγος, όχι κοιτάει την αντιπάσα προς τον Καριγιανό. Ήθελε χαμηλή πασακή. 35 δευτερόλεπτα. Βελιδάκης, Ζουρίδης, στο φλάσκο, Βελιδάκης, Σέργης, δεν θα έρθει το καλάθι ούτε τώρα, θα σταθούν τυχεροί, αλλά όχι κανείς αυτή τη φάση, τι έχασε ο Τόλιας, 10 δευτερόλεπτα, 29-36 σκορ, στους 7 πόντους έχουμε παιχνίδι, Βελιγιάννης, Αρικανός ακόμα είναι τελικό rebound. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Τρίτο φύλλο εθνικό στάρ 29-36. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. 29-36 το σκορ. Νάγος. Γωνία, Μελιδάκης, Σέργης, Σοντόλια, συνεργασία ψηλών για να δούμε το Φίνιξ που θα έχει τελικό στάρ. Για Κύριος Τέρνα του Εθνικού καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς είναι το κακό τέταρτο δεκάλεπτο, το κακό Φίνιξ το οποίο κάνουνε. Έχουν βρεθεί μπροστά με διψήφιες διαφορές και αντίπαλες ομάδες που έχουν γυρίσει. Συζητήσεις στα μέσα της χρονιάς με τον Σπέργιο. Γιωργάκης. Δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Βάλα στο σίδερο. Από εκεί στα χέρια του Σέργη. Μελιδάκης. Θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάουντ από το Σέργη. Θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Λόξι τα έρωτε Λιγιάννης. Έχω στην δεύτερη. 29-37. Μετά τη μία έξω τη βολή του Στέλιου. Για μένα θα βγει. Θα τρέξει το γήπεδο, ο Δελιγιάννης είναι μόνος του, θα αποστηθεί. Παντελής, Γεωργάκης. Το παλεύουν, τα δίνουν όλα και αυτό τους τιμάει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί δεν είναι μόνο η ομάδα η οποία αγωνίζεται, είναι η ομάδα η οποία περιμένει και το αποτέλεσμα.
εμπειροκύλερ σε περίπτωση που ο Εθνικός δεν πάρει την νίκη. Θα είναι εκείνη η οποία θα πρεχθεί στην εργασία του Μπαράς. Ο Τόλιας τέλειωσε τη φάση 29-39. 10 πόντους διαφορά, πάμε σε ένα time out. Και 13 για το τέλος της τελευταίας στροφής της αναμέτρησης. Εθνικός Σταρ βρίσκεται στο σύν 10. Έχει 7 λεπτά από την πρόκληση στα Μπαράς. Έχει και κρατήσει τη νίκη. Εκεί θα οδηγηθεί και τα σύλλη της Πυροκύλερς εκτός. Κρατείται την περίπτωση. Οι Πυροκύλερς θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πανηγυρίσουν από το βράδυ. Θα γίνει το λάθος. Από τα χέρια του Τόλια η μπάλα θα περάσει εκτός. 18 δευτερόλεπτα. Γιωργάκης για την επίθεση του τρίτου φύλου. Ανάγος για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Θα μαζέψει ο Σιουρίδης. 29-39. 6-30 για το τέλος της αναμέτρησης. Σιουρίδης. Κακή πάσα. Δεν θα στοιχίσει, από τα χέρια του Πανάγου θα περάσει εκτός. 9 δευτερόλεπτα στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Θα γίνει το λάθος παραλίγο. Ο Τόλιας έρμπολ. Θα δοθεί για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν 6-13 για να γυρίσουν από το μείον 10. Δελιγιάννης. Γιωργάκης θα στοχίσει. Λίγο να γίνει το λάθος. Θα συγκρατήσει ο Σέγγις και από εκεί στο φλάσκο. Σουρίδης θα στοχίσει. Η διαφορά στους 12, 29-41. Καλάθι. Το τρίτο φύλλο σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, το οποίο δεν θα έρθει ούτε τώρα. Λάσκος για τρεις, μέσα και αυτό, 29-44 διαφορά στους 15 πόντους. 5 λεπτά ακριβώς για το τέλος. Μόνο εάν αυτοκτονήσουν, κάνετε πλέον η θέση που οδηγεί στα Μπαράς. Ο Δελιγιάννης θα απαντήσει άμεσα, 32-44. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Θα βάζει με αυτή το Δελιγιάννη. Ένα δίκαιο το δίνουμε. 3-59. Ζουρίδης, μπάλα στο σίδερο. Τόλια στο rebound. Λάσκος. Θα εξτορχίσει. Νέο καλάθι. 32-46. Τέσσερις πόντους η διαφορά. Η άμυνα
τελευταία στροφή του παιχνιδιού. Ο εθνικό στάρ έχει σφιχαγαλιάσει την πρόκριση στα Μπαράζ. Τον ευνόησαν τα αποτελέσματα τις τελευταίες αγωνιστικές. Δεν το άφησαν εκμετάλλευτο. Θα γίνει το λάθος, όχι. Όλος θα διορθώσει. Λάσκος. Συγκιατρήσα την κορυφή. Την μπάλα στο σίδερο. Πανάκος θα μαζέψει. Πελιδάκης θέλησε να κλέψει. Δεν ολοκλήρωσε. 2:56 για το τέλος. Και έχουμε time out. Ναι, πάμε σε ένα time out. Μελιγιάννη για 3. Θα βρει στόχο. 35-46. Πέντε συνεχόμενους πόντους του κάπτεν, του αρχηγού. Την μπάλα στο σίδερο. Παντελής. Μελιγιάννης. Για 3 και πάλι. Αυτό 46. Δεν το παρατάνε γι' αυτό και μόνο τους ετοιμάει. Το τρίποδο στη σειρά, μάλιστα. Η άμυνα θα βγει, αλλά ο Φλάσκος σαν από μηταρίστερος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 38-48 και πάλι στους 10. Μπήκα μέσα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Δελγιάννης και αυτό. Στην πάμε όλα. Ξέρει και ο ίδιος. Όχι ότι δεν μπορεί. Βέβαια. Σαράντα οκτώ. Εντάξει, είπαμε το παιχνίδι δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Το σκορ μιλάει από μόνο του. Μητσιού. Θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με το αριστερό. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Ο Νίκος Σάρα από ό,τι φαίνεται θα πάρει την νίκη. Θα βρεθεί στα μπαράζ. Στο φινάλε Ζουρίδης μέχρι μέσα, θα αφήσει με το δεξί. Τσανικίδης. 48 δευτερόλεπτα. Θα κοπεί από τον Μετόλια. Με τρόπο εξαιρετικό, επιθετικό. Σαν να του είπε ο Τόλιας που σε φίλε μέχρι εδώ ήσουνα. Πήρε τα μέτρα, του πήρε και τα βήματα. Δεν ήθελε και πολύ. Θα νικήσει, δεν θα τελειώσει. Νομίζω ότι κάπου εδώ τα πάντα τελειώνουν. Κώστα θα πάρει μια δύσκολη αλλά πέρα για πέρα δίκαιη νίκη. Όπως δίκαια θα βρεθεί και στη διαδικασία των Μπαράζ. Ο Τέλης πιέζει. Είναι 22 δευτερόλεπτα για το τέλος. Λάσκος. Για 3. Μέσα. 38. 91. Εκπληκτικός Λάσκος σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Ουσιαστικά σφραγίζει την πρόκριση για τον εθνικό στάρ. Συγχαρητήρια και στον τρίτο φύλλο για την παρουσία του απόψε. Εθνικό σκορ, τρίτο φύλλο, εθνικό στάρ, 38-51 για το πρωτάθλημα της Development 2.